Και πάμε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση, την κεντρικοπολιτική. Και να υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μαρκόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Εμείς. Εύχομαι να ξεκινήσουν και οι δικές σας διακοπές σύντομα, κύριε Μαρκόπουλε. Προσδοκούμε όλοι. Όλοι προσδοκούμε, αλήθεια είναι. Ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, νησιώτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Φαραντούρη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Χαίρομαι που βλέπω και εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Φαραντούρη, και πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Ο κύριος Παύλος Σαράκης, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σαράκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στο πάνελ, αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Λέω, Δημήτρη Μανιά, να ξεκινήσουμε με εθνικά, τι λες. Εννοείται. Καταρχάς, έβγαλε πάμα απόψε ο Πρωθυπουργός. Και έχουμε και τη χθεσινή συνάντηση. Στον απόϊχο, ακριβώς. Ακριβώς, στον απόϊχο τη χθεσινή συνάντηση. Ξέρεις, μια σύνοδος κιόλας η οποία... Πριν να ακούσω και τον έτερο καλεσμένο, κύριε Σαράκη, έρχομαι σε εσάς. Η άποψη της Ελληνικής Λύσης θέλω να μου πείτε ποια είναι και θέλω να μου πείτε και αν θεωρείτε λογική μια διαπραγμάτευση να εμπεριέχει και έναν έντιμο συμβιβασμό. Η Ελληνική Λύση είναι καταρχήν το μοναδικό κόμμα το οποίο ανέδειξε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τα εθνικά μας θέματα και μάλιστα επισήμανε τους κινδύνους οι οποίες κρύβονται από τις πολιτικές των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθύμησε στους πολίτες ποια ήταν η κατάληξη ενός μεγάλου εθνικού θέματος όπως ήταν το μακεδονικό, με την παραχώρηση του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας στα Σκόπια, που εμείς θα θεωρούμε ότι είναι μια συμφωνία μειοδοτική, η οποία έβλαψε στα ομάλα τα εθνικά μας συμφέροντα σε ό,τι αφορά τη Μακεδονία μας. Είχαμε πει στην ελληνική κοινωνία, απευθυνθήκαμε στους ψηφοφόρους μας, αυτή είναι η θέση μας, ότι πρόκειται για μια μειοδοτική συμφωνία, η οποία πράγματι έπληξε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και προειδοποιήσαμε τους Έλληνες ψηφοφόρους ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μετά τη θριαμβευτική του ομιλία, όπως ο ίδιος αυτοχαρακτήριζε την ομιλία του στο Κογκρέσο και μάλιστα την διαφήμαζε κατά την προεκλογική περίοδο, μόλις λίγες ημέρες μετά την νίκη του στις εκλογές, έρχεται και λέει ανερυθρίαστα στην ελληνική κοινωνία, στους Έλληνες, το εξής: ότι η υποχώρηση είναι αφετηρία διαπραγμάτευσης. Προσέξτε τι λέει, ότι θα ξεκινήσει με υποχώρηση. Άλλο να καταλήξει μια διαπραγμάτευση σε κάποιες θέσεις, αν θέλετε να υποχωρήσει μετά από διαπραγμάτευση. Ξεκινάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με υποχώρηση. Λέει στους Έλληνες, θα υποχωρήσουμε και αυτό θα είναι η αφετηρία των διαπραγματεύσεων. Ότι μπορεί να καταλήξει σε υποχώρηση. Θέλω να όχι, μου πείτε... είπε, η υποχώρηση όχι, εσείς, είναι αφετηρία διαπραγμάτευσης. Το κατανοώ, μιλώ για το δικό σας επιχείρημα. Ναι, σας λέω, είναι ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο το μετά από διαπραγμάτευση να καταλήξει σε υποχώρηση. Είναι κατανοητό. Και εδώ ξεκινάει... Επιτρέψτε μου να θέσω ερώτημα όπως έθεσα και στους ομοτράπεζούς σας. Αλλά να την ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου, να τοποθετηθούμε. Θέλω γιατί να μου εξηγήσετε Μητσοτάκης... ποια θα ήταν μια αποδεκτή υποχώρηση ως κατάληξη μιας συζήτησης. Δεν υπάρχει για την ελληνική λύση, δεν υπάρχουν υποχωρήσεις, υπάρχουν διεκδικήσεις. Είμαστε οι μόνοι που λέμε ότι θα πρέπει να διεκδικούμε απέναντι στην Τουρκία, η οποία προσπαθεί να εφαρμόσει μια θεωρητική πολιτική. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι στα εθνικά θέματα. Ναι. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε τα δίκαια της πατρίδας μας, τα οποία τα κερδίσαμε με το αίμα των προγόνων μας και είναι, δεν διαπραγματευόμαστε το αίμα των προγόνων μας. Διαπραγματεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα δίκαια του λαού μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εμάς, κυρία Γιάμαλη, μας αποκάλεσε από τη Θεσσαλονίκη μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι. Αν είναι δυνατόν, ο ίδιος αυτός ο οποίος πραγματικά ακολουθεί την πολιτική, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της Μακεδονίας, αποκάλεσε εμάς ντεμεκ πατριώτες. Αυτός ο οποίος ισχυρίζεται δήθεν και λέει ποια είναι η διαφορά μας και εμείς υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, αυτός μας μιλάει ότι θα ξεκινήσει με υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Και ποια διμερής διαπραγμάτευση. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Φαραντούρης. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια διμερής διαφορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε εάν η ελληνική ΑΟΣ είναι και ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Αν είναι και θέμα της Ευρώπης, αν είναι και θέμα των σχέσεών μας με την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Έχουμε λοιπόν έναν Μητσοτάκη ο οποίος προετοιμάζει τους Έλληνες ότι θα υποχωρήσουμε, ότι θα παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το θέμα που δυστυχώς μόνο η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή καταγγέλει και κάνει
κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ότι ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει τη Συμφωνία του Αιγαίου, ετοιμάζεται να κάνει υποχωρήσεις στην εθνική μας πολιτική, να παραχωρήσει εθνική κυριαρχία. Αυτό που θέλουμε να του πούμε σαν ελληνική λύση, ότι θα μας βρει απέναντί του. Μάλιστα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και το λέμε. Εμείς θα αναδείξουμε την προδοτική πολιτική, όποιος και αν την κάνει απέναντι στα εθνικά μας συμφέροντα, θα υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια και να είναι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός ότι πολύ σύντομα θα ανατρέψουμε αυτές τις επιδιώξεις του Μητσοτάκη. Πώς? Δεν θα μπορέσει. Κοιτάξτε να δείτε, οι Έλληνες, μπορείς να τους κοροϊδεύεις τους Έλληνες για λίγο, έτσι, όχι για πολύ. Και αρκετά ακριβώς με αυτή την πολιτική στάση, την εθνική στάση του κυρίου Μητσοτάκη, το έκανε με το μακεδονικό, δεν θα το συγχωρέσουν και στο Αιγαίο, αν είναι δυνατόν. Οι Έλληνες έχουν ψυχή, έχουν εθνική συνείδηση, τους παραπλάγησε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έδειχνε την ελληνική σημαία, μιλούσε για την πατρίδα και για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και κατηγορούσε εμάς για ντεμεκ πατριώτες. Αυτός λοιπόν που χρησιμοποιεί και τουρκικές φράσεις. Είχαμε σήμερα μετά την συνέντευξή του την ομολογία αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής, μιας πολιτικής ταπεινωτικής. Πήγε στη σύνοδο του Βίλνιους και έγινε ένα υπάκουο όργανο των Αμερικανών. Διότι και από την άλλη πλευρά τι είχαμε, τον θρίαμβο του Ερντογάν, ο οποίος πέτυχε αυτά που ήθελε. Έδωσε εκεί τους μαχητές του Αζόφ, είπε το βέτο για τη Σουηδία και παίρνει αυτά τα οποία τον ενδιέφεραν. Βάζει χέρι στον ενεργειακό πλούτο, στον ενεργειακό πλούτο της πατρίδας μας. Γιατί αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Θα παραχωρήσουμε τον ενεργειακό μας πλούτο και την εθνική μας κυριαρχία. Και δεν γίνεται, έπρεπε να ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης. Θα υποχωρήσουμε και θα είναι αφετηρία διαπραγμάτευσης. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Υποχωρώ πριν ξεκινήσω τη διαπραγμάτευση. Δεν είναι αυτό που προδοσία. Είστε, κύριε Σαράκη, επιτρέψτε μου, νομίζω ότι έχετε διαπραγματευτεί πάρα πολλές φορές για ζητήματα πελατών σας. Βεβαίως. Και ποτέ δεν ξεκινάω. Πάντοτε ζητάω περισσότερα από ό,τι έχω σαν στόχο να κερδίσω. Και αυτό λέει ότι εμείς θα ξεκινήσουμε πέρα, με λιγότερα από ό,τι θέλουμε να διεκδικήσουμε. Εσείς πριν. Κύριε Μαρκόπουλε, έχετε ένα λεπτό, ναι, γιατί μετά έχουμε 10 λεπτά. Κύριε Μαρκόπουλε, είπατε ότι είναι διμερής διαφορά η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Είναι διμερής ή είναι μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας? Θα σας παρακαλέσω εδώ να μην στήσουμε το νέο γουδί και τη νέα δίκη των ΕΞ. Εδώ πέρα νομίζω λίγο να μιλήσουμε με νυφαλιότητα. Έχετε βγάλει συμπέρασμα, έχετε μιλήσει για συμφωνία του Μητσοτάκη, το λέω ότι θα υποχωρήσει. Έχετε πει ήδη μία σειρά από πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και είναι. Τι δεν ισχύει, μόνο η δήλωσή του δεν ισχύει. Ποιο είναι σενάριο, λοιπόν, ομολογία του Πρωθυπουργού είναι. Σε συνέντευξή του. Σας άκουσα με μεγάλο σεβασμό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το είπε. Κοιτάξτε, κύριε Σαράκη, να ολοκληρώσει με το μέρο που σας διέκοψε. Εδώ πέρα έχουμε μία πραγματικότητα και μία σειρά από σενάρια. Ποια είναι η πραγματικότητα? Επειδή λέτε ότι είναι διμερές το θέμα, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, δεν είπα ότι είναι διμερές, είναι και ευρωπαϊκό. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό, δεν θέλω παραπάνω. Έχουμε την πραγματικότητα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολύ καιρό φαίνεται, θυμόσαστε, είστε έμπειροι δημοσιογράφησης και εσείς έμπειροι είστε στο δημόσιο λόγο. Το δόγμα 7:10. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες διαρκώς κουνάνε το δάχτυλο στην Τουρκία. Έχει η Τουρκία μεγάλο πρόβλημα στις διεθνείς σχέσεις της και στην παρουσία της στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία μην την παρουσιάζεται ότι έχει κερδίσει τα πάντα. Αυτό μα γονατιστή την παρακαλούσε την Τουρκία. Εσείς θέλετε να το παρουσιάζετε δώσαν, έτσι. Δίνουν τα πάντα στην Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κερδισμένη, δεν είναι. Γιατί είναι κερδισμένη, διαφωνώ. Διαφωνώ μαζί σας. Αλλά δεν είναι και χαμένη. Ένα παράδειγμα. Οι Αμερικανοί είχαν υποσχεθεί στους Κούρδους ότι θα αναγνωρίσουν ανεξαρτησία κουρδικού κράτους. Το πέτυχαν. Ο Ερντογάν, και στο δικαστήριο οι δικηγόροι μιλάνε ένας. Δεν διακόπτει ο αόρι. Μα σας ερωτώ, μου λέτε ότι η Τουρκία είναι στη γωνία. Βοηθήστε με, κύριε Σαράκη, να ολοκληρώσει. Θέλω να πάμε και σε ένα ακόμη θέμα. Θέλω να είμαι δίκαιο. Τα F-16 τα παίρνει ο Ερντογάν. Ας αφήσουμε τα πυρέ. Ας αφήσουμε το ζήτημα να εξελιχθεί. Τα F-35 τα πήρε. Γιατί τα πήραμε εμείς. Η Ελλάδα γιατί τα αυτή τη στιγμή μιλάει από σχέσεις. Τα πήραμε εμείς. Κύριε Σαράκη, μην με διακόπτετε. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Δεν σας διέκοψα.
Άμα θέλετε, μιλήστε και να μιλήσω να τοποθετήσω. Θέλω να ολοκληρώσετε για να πάμε σε άλλο. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι όλα καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία? Ναι, βάζετε καλά ερωτήματα, κύριε Μαρκόπουλε. Θέλω, τώρα είναι ρητορικό. Εγώ βλέπω ότι η Τουρκία ξέρει να διαπραγματεύεται και να κερδίζει τα συμφέροντα. Μιλάτε λοιπόν με σενάρια και σας απαντώ με δεδομένα. Μιλάτε με σενάρια και σας απαντώ με δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα? Ο Ερντογάν παρακαλούσε για μια συνάντηση με τον Μπάιντεν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε στο Κογκρέσο. Ο Ερντογάν ξόδευε για τα F-35. Και ο άλλος παίρνει ουσία. Ξόδευε για τα F-35 λεφτά, δισεκατομμύρια, και εμείς μπήκαμε στο πρόγραμμα και η Τουρκία είναι παρίας. Η Τουρκία, σε ποιο λοιπόν, πρόγραμμα πήγαμε εμείς? Η Τουρκία, ακόμα και μιλώντας για τα F. Κύριε Σαράκη, δίνουμε λεφτά για να αγοράσουμε όπλα. Μην έχετε αυτό το σαράκι, κύριε Σαράκη, να διακόπτετε. Όχι, έχω το σαράκι της αλήθειας. Έχετε το σαράκι των απόψεων. Να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Είσαστε σε οδυνηρή θέση μετά από αυτή την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Μαρκόπουλε, και ας κρίνει ο κόσμος. Προσωπικά και εσείς και οι άλλοι συνάδελφοί σας στη Νέα Δημοκρατία και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Μην τους διερμηνεύετε, κύριε Σαράκη, παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, ολοκληρώστε. Ότι κύριε Σαράκη, βοηθήστε. Θα είναι αφετηρία διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Αυτό είναι η περήφανη αγανάκτησή σας, αλλά πρέπει να με αφήσετε να συντονίσω την εκπομπή, ναι. Βέβαια. Κύριε Μαρκόπουλε, μια κατακλίδα. Να δώσω ξανά το λόγο και στον κύριο Φαραντούρη, γιατί δεν βλέπω να πηγαίνουμε. Βλέπουμε σε λοιπόν θέμα. Και ολοκληρώνω. Ένα κογκρέσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέτουν όρια και προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Βλέπουμε μια ρητορική υπέρ της χώρας μας. Παρακολουθούμε. Αυτά τώρα τα οποία ακούσαμε είναι υποθέσεις και εικασίες. Βλέπουμε μια ελληνική διαπραγμάτευση η οποία είναι σοβαρή. Και τι λέει? Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τα υπόλοιπα λοιπόν είναι σενάρια. Όχι, Σμέτ, γιατί ακυρώθηκε, κύριε Μαρκόπουλε? Πάλι τα ίδια. Μα μου λέτε ότι χάνει πάντοτε η Τουρκία στη διαπραγμάτευση. Ό,τι θέλει η Τουρκία το πετυχαίνει. Ό,τι επιδιώκει η Ελλάδα, κάνει πίσω. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη που δεν έχω την άποψή σας. Σας ζητώ συγγνώμη. Έχω άλλη άποψη. Δεν τον υποστήριζε η Νέα Δημοκρατία τη Γερμανία. Ζητώ συγγνώμη που δεν συμφωνώ μαζί σας. Σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Έχω άλλη άποψη. Δηλαδή τη Ελλάδα, κύριε. Υπάρχει μια διαχρονική υποκρισία στον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία χειρίστηκε και αντιμετώπισε κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Να θυμίσω την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει ως τμηματική, και κορυφαίοι σήμερα υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας κατήγγυλαν ως προδοτική και την οποία εφάρμοσαν ένα μήνα μετά τις εκλογές του 19. Η υποκρισία αυτή έχει κοντά ποδάρια και θα τη βρείτε μπροστά σας στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε. Εγώ επισημαίνω απλά το γεγονός. Σας ακούω ότι σαν ελληνική λύση τώρα. Λοιπόν, είναι λίγο Dolby Surround αυτό. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Είπε το γεγονός. Εντάξει, σας άκουγα να μαλώνετε τον κύριο. Σας άκουγα να πρέπει να αναφέρετε σαν ένα στίγμα στο χάρτη. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά. Με συγχωρείτε, κύριε Γιάμαλη, θα συντονίσουμε ή δεν θα συντονίσουμε, αν επιτρέπετε. Εγκαλείτε εμένα για την δουλειά. Όχι, αλλά οι κύριοι πετάγονται. Αλλά να πείτε, κύριε Παραδούρη, και γι' αυτό. Κύριοι πετάγονται, είστε όλοι ενήλικες. Αν διακόπτεστε, εντάξει, εγώ δεν διακόπτω. Δεν διακόψα κανέναν. Πάμε παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, ας ακούσουμε τον κύριο Φαραντούρη. Άρα, είναι προφανές, είναι πασίδηλο ότι η Τουρκία είναι αναβαθμισμένη γεωπολιτικά, ότι η Τουρκία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, λαμβάνει πολύ περισσότερα από ό,τι δικαιούται ως κράτος το οποίο απειλεί εθνική κυριαρχία, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτέλους μέλους του ΝΑΤΟ. Και συνεπώς είμαι πολύ προβληματισμένος και επιφυλακτικός. Βεβαίως πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τον γείτονά μας. Αλλά το πλαίσιο το οποίο θα συμφωνήσουμε να ανάγουμε την υπόθεσή μας στη δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι κρίσιμο. Και γι' αυτό κρατάω τις επιφυλάξεις για να δούμε πώς θα πορευτεί αυτή η συζήτηση. Πάντως οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού δεν με γεμίζουν αισιοδοξία. Είμαι, νομίζω, εγκρατής αλλά σαφής. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα. Όχι, όμως, και θα πάμε είναι στα... η πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός λέει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η εθνική μας κυριαρχία. Δεν είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι η πρώτη φορά, δεν υπάρχει προηγούμενο. Έλληνας Πρωθυπουργός που να λέει.